Το παιδί πιε καφέ το πρωί εδώ στο καφενείο με ένα ξαδερφό μου. Και πήγε στη δουλειά του. Και μια στιγμή, αυτός ήταν χειριστής της τσάπας. Και μια στιγμή λέει, κάτι έκανε έτσι, λέει, τι έπαθος Γιώργο, λέει, κάτι με τσίπησε, μια σφίγγα. Λέει, αλλεργικός είσαι, λέω, όχι, δεν είμαι αλλεργικός. Και κατέβηκε μια στιγμή, αρχίζει ξελύνε κάτι να το αμπλαβίζει εδώ πέρα, τον βάλανε στο αυτοκίνητο, μέχρι τον πάνε στο κέντρο υγείας, πέθανε το παιδί. Πόσο, εδώ στην πάνω μεριά είναι τα μηχανήματα. Για είχα πάει προθέσεις, του κέρασα καφέ. Μέχρι να τον πάνε εκεί πέρα, είχε ξεπτυχίες. Πέντε λεπτά, πόσο θέλει να τον φορτώσουν, σε ένα, γιατί είχαν πάρει το κέντρο υγείας να στείλει ένα στενοφόρο, αλλά τον πήγανε γιατί ζόριζόταν ο άνθρωπος. Μέσα σε πέντε λεπτά πέθανε. Συμβαίνουν τα αυτά διαστήματα, συμβαίνουν. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο λόγος, αν είναι αλλεργικός δεν το ξέρουν και συμβαίνουν. Το παιδί το ξέραμε. Αυτός από ό,τι έλεγε δεν ήταν αλλεργικός σε διαπράγματα. Το ίδιο είπε και το πρωί ότι δεν είναι, γιατί το τζίπημα το εστάθηκε. Αλλά δεν ήταν αλλεργικός για να φύγει αμέσως να πάει στο κέντρο υγείας. Σε δύο λεπτά, τρία τον έπιασε το σοκ και δεν πρόλαβε να πάει. Γύρω στις 8 και 4 το πρωί σήμερα, διακομίστηκε ένας άντρας νεκρός στο κέντρο υγείας λόγω πιθανής αναφυλαξίας, λόγω αναφερόμενου δείγματος από σφίκα ή μέλισσα. Διακομίστηκε με γιόταχη παρόλο που εκλήθη το ΕΚΑΒ. Επειδή είδανε προφανώς αυτοί που ήταν μαζί του ότι η κατάσταση ήταν βαριά, τον φέρανε εδώ πέρα με γιοταχή, παρόλο που το ασθενοφόρο είχε ήδη φύγει, ας πούμε, για να τον παραλάβει. Κλήθη το ΕΚΑΒ, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αυτοί που ήταν μαζί του, έκριναν ότι ακόμα και τα λίγα λεπτά που μεσολαβούσαν μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν κρίσιμα και τον μετέφεραν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στο κέντρο υγείας Αγίας Βαρβάρας. Όπως σας είπα, ότι έφτασε νεκρός ήδη. Τώρα, το πόσο μεσολάβησε, δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει σοβαρή συστηματική αναφυλακτική αντίδραση, όπως λέμε, είναι ελάχιστο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τσίμπημα μέχρι το μοιραίο. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι το ξέρουν, πρέπει να έχουν πάνω τους τις ειδικές ενέσεις που υπάρχουν αδρεναλίνης, για να μην χάνουν ακριβώς καθόλου χρόνο. Έκουσα ότι τον εδάκασε μία σφίγγα και τον πήγαν στο κέντρο υγείας και πόθανε. Πράγμα, λέει, και όλα μόνο ήκουσα. Στο ξαφνικό. Ναι, στο ξεκάθαρα, λέει. Μια σφίγγα, λέει, τον εδάκασε και σαν πάνω στο κέντρο υγείας, πόμνη. Ο Ιντα, τώρα δεν κατέχω.